Κυρίες και κύριοι, φιλνάδες και φιλαράκια της ελληνικής τηλεόρασης 3, γεια σας. Ακόμη ένα κοντραπούντο και σήμερα στην τροχιά σας. Ένα κοντραπούντο που θα ξεκινήσει χωρίς μεγάλες εισαγωγές, χωρίς παραπανήσχες, αν θέλετε, κουβέντες, γιατί θα μας τα πει και θα μας τα εξηγήσει όλα μία πραγματικά από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με διαβάσματα της εργογραφίας, της δισκογραφίας, ούτε με βιογραφικά. Θέλησα, κυρία Δημητριάδη, να τα πούμε σαν να γνωριζόμαστε τώρα. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη τιμή και για την εκπομπή και για την ελληνική τηλεόραση 3, ειλικρινά σας λέω, που βρίσκεστε εδώ και τα λέμε. Θυμάμαι από παλιά, και αυτά θα ανακαλέσω, το τι θυμάμαι, τι νιώθω, τι έχω αισθανθεί ακούγοντας τα τραγούδια σας. Από τις μεγάλες στιγμές του πολιτικού τραγουδιού, αλλά και από το απίστευτο εκείνο λυρικό, το ένα πρωινό. Θέλετε όμως να τα ξεκινήσετε εσείς έτσι, ας πούμε ότι κάνουμε μια παραμυθένια διήγηση. Πώς βρεθήκατε στο τραγούδι, πώς έγιναν οι πρώτες επαφές με τη μουσική. Ναι. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρή να θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Σε σημείο που στην οικογένειά μου και οι συγγενείς μου με κοροϊδεύανε. Με έβαζε η μαμά μου να πλένω τα πιάτα και εγώ της έλεγα: εγώ δεν πλένω πιάτα. Και μου λέει ο θείος μου: μα πρέπει να μάθεις πώς θα πλένεις πιάτα. Και της έλεγα ότι εγώ δεν θα πλένω ποτέ πιάτα γιατί θα γίνω τραγουδίστρια. Και μου έλεγαν: ωραία, πες μας μια άρια και πλύνε και τα πιάτα τώρα. Και το γεμάζει. Ήταν δηλαδή μια τέτοια κατάσταση. Και είχα έναν φίλο οικογενειακό, ο οποίος κάποια στιγμή συγκατοίκησε με τον Σταύρο τον Ξαρχάκο. Ήτανε το καλύτερό μου, γιατί είχαμε πάντα απόγευμα σχολείο στο γυμνάσιο και εγώ τα σκασιαρχεία μου τα έκανα στο σπίτι του Ξαρχάκου. Λέω, να η ευκαιρία. Αλλά ήθελα να γνωρίσω τον Μίκη Θεοδωράκη. Δεν ήταν σκασιαρχείο, το καλύτερο σχολείο ήταν εκεί. Ήθελα όμως εγώ να αρχίσω με τον Θεοδωράκη, δηλαδή ακούγοντας πια μουσική και μπαίνοντας στον χώρο της μουσικής, θα γίνω τραγουδίστρια του Θεοδωράκη. Δηλαδή έμπαινε και ένα άλλο στοιχείο. Και λέω, θα χρησιμοποιήσω τον Ξαρχάκο να γνωρίσω τον Θεοδωράκη. Εκείνος ήταν τότε φυλακή. Ο Σταύρος ο Ξαρχάκος εμένα με χρησιμοποιούσε για να ακούει τα τραγούδια του, ηχογραφημένα, πώς θα είναι τα τραγούδια που έφτιαχνε. Και μια μέρα με φώναξε, μου λέει, θα έρθει στο στούντιο Αέρα, που ήταν ο Γιάννης ο Σμιρνέος, σε ένα υπόγειο στη Σταδίου απέναντι από το άγαλμα του Καραϊσκάκη, να πει ένα τραγούδι. Σμιρνέος είναι ο πατριάρχης των ηχοληπτών, έτσι. Ο μεγάλος ο Γιάννης μου, να είναι καλά. Λοιπόν, και πάω εκεί με την αίσθηση, πάλι με τη βοδιά, γιατί ήταν απόγευμα, ότι θα πω πάλι ένα τραγούδι για να τα ακούσει ο Σταύρος, να δει πώς τα βάλει τα όργανα. Και ήταν το ένα πρωινό, όπου είχε όργανα, ήξερε τον τόνο φυσικά, γιατί με ήξερε σαν γκάλυπη δεκάρα, και είχε φτιάξει ήδη την ορχήστρα. Μου λέει, μπες μέσα να το πεις, μπαίνω εγώ, είχα συνηθίσει το στούντιο, το λέω με την πρώτη. Μου λέει, πάρα πολύ ωραία. Λέω, τι πάρα πολύ ωραία. Μου λέει, αυτό θα μπει σε μία ταινία. Και λέει, να πεις τώρα και ένα ντουέτο με τον άντρα του τραγουδιστή. Ναι. Εγώ, ούτε η μάνα μου τίποτα. Λέω, κοίτα, θα βάλετε όμως Μαρία. Ναι, σκέτο. Τον άντρα του τραγουδιστή του λέγανε Φέφε. Θυμάμαι, Μαρία και Φέφε. Ναι. Οπότε, λέω, θα βάλετε Φέφε Μαρία. Να είναι έτσι, να μην μαθευτεί. Παραμύθι, όχι, το μάθανε μετά. Ένα πρωινό η Παναγιά μου θα έρθει να με βρει στην ακρογιαλιά. Πέλαγο κρυφό τα όνειρά μου και στείλες εσύ βάρκα με πανί. Πόσο σ' αγαπώ κανείς δεν ξέρει. Κι αν θα μ' αγαπάς, μικρό μου τέρι, καλοκαιρινό σ' αγαπώ. Θα σταθείς ψηλά στο παραθύρι, πάνω στα μαλλιά άστερα του νοτιά. Έχει Παναγιά Κύρι, να μας πάει μακριά πέρα απ' τη στεριά. Πόσο σ' αγαπώ κανείς δεν ξέρει. Κι αν θα μ' αγαπάς μικρό μου τέρι, καλοκαιρινό.
καλοκαιρινό σ' αγαπώ. Ήθελα να γίνω τραγουδίστρια από το Θοδωράκη, έκανα Ξαρχάκο, έκανα δύο δίσκους με τον Μαρκόπουλο, τον ίδιο τον πρώτο του Ελίτη και το Χρόνικο και μετά κατόρθωσα να πάω στο εξωτερικό με τη Μαρία τη Φαραντούρη και τον Αντώνη Καλογιάννη και τον Μίκη που είχε ήδη πάει. Εγώ δεν είχα διαβατήριο, το πήρα τον Νοέμβριο, εκείνος πήγε τον Απρίλιο. Και έκανα. Και φεύγετε και τους βρίσκετε έξω και αρχίζουν. Ναι, τους βρίσκω έξω και κάνω δύο χρόνια περιοδίες. Μεγάλες λοιπόν στιγμές, όχι απλά του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και μεγάλες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής και κοινωνικής εξέλιξης, θα έλεγα, ότι σημαδεύουν τα πρώτα βήματά σας. Πώς τα θυμάστε εκείνα τα χρόνια? Ήτανε συνδεδεμένο τότε το πολιτικό με το προσωπικό σε πολύ έντονο βαθμό. Η έννοια της καριέρας δεν φαντάζομαι ότι υπήρχε με τα κριτήρια που υπάρχει σήμερα. Όχι. Εκεί ήσασταν, δεν θα έλεγα την παλιά εκείνη άσχημη λέξη στρατευμένη, αλλά οπωσδήποτε συνδεδεμένη ψυχικά απίστευτα με αυτό που κάνατε. Ήμασταν και κάποιοι άνθρωποι που τραγουδούσαν και η Μαρία ήταν έτσι. Ο Αντώνης επειδή ξεκίνησε πιο αργά, ίσως να είχε και κάποια άλλα βιώματα. Η Μαρία και εγώ ήμασταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλαμε να τραγουδάμε μόνο. Δηλαδή, εγώ είπα κάποια στιγμή, τραγούσα την πρώτη μου συναυλία στο Albert Hall. Με το πόδι αυτό να πηγαίνει έτσι. Όπως όταν μαθαίνεις να οδηγήσεις, το αμπραγιάζεις. Ακριβώς. Και έλεγα τώρα, εγώ από τον Ταύρο, γιατί στον Ταύρο γεννήθηκα, μεγάλωσα, εκεί γεννήθηκαν οι γονείς μου. Πρόσφυγες βέβαια. Τι θέλω εγώ, λέω εδώ, στο παραφύγω. Δηλαδή, ήταν έτσι. Δεν είπα, δεν μου ήρθε ποτέ, α, πού τραγουδάω, τίποτα. Λέω, πού βρέθηκα εδώ, τι θα κάνω. Και το τραγούδι ήταν μία... Νομίζαμε ότι κάτι κάναμε για τον κόσμο. Ναι. Όχι για εμάς. Κάτι ιερό που κάτι θα μπορούσε κάναμε για τον κόσμο, που δίναμε, κόσμο. Δεν ξέρω τι. Και λόγω ηλικίας, εγώ πιστεύω, ήμουν ακόμα πιο υπερβολική, ότι τώρα θα κάνουν επανάσταση. Ναι. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το θέμα του βεντετισμού. Αλλά αυτό είναι όμορφος ο ενθουσιασμός. Και αυτά τα δύο χρόνια ήταν σχολείο για μένα, πολύ μεγάλο σχολείο, ούτως ώστε μετά, όταν έγινα γνωστή και στην Ελλάδα και με χαιρετούσαν στον δρόμο κτλ., μου φαινόταν όπως με χαιρετάνε στη γειτονιά μου, πάω στο Μπακάλικο, στο Φούρνο κτλ., ότι και αυτοί που με χαιρετάνε στον δρόμο είναι γνωστοί μου. Μάλιστα. Ποιος στη ζωή μου, ποιος τη γίνηκα, να δείξε μοναχιά σιγά στη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι μ' έχουν κλείσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος είναι αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά, ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. We'll be right back.
Ποια είναι η μεγάλη στιγμή, φαντάζεστε, που σας μαθαίνει πια το ελληνικό κοινό, που σας γνωρίζει εδώ η Ελλάδα, η συνεργασία με τον Θάνο Μικρούτσικο? Λίγο πριν, με τη μεταπολίτευση, ήταν υποδιευθυντής στην ΕΡΤ ο Παύλος ο Πακογιάννης. Ναι. Εγώ, τον Παύλο τον Πακογιάννη, είμαστε φίλοι πάρα πολύ. Και όποτε μέναμε από συναυλίες και από χρήματα, πήγαινα σταθμό και έκανα εκπομπές. Λοιπόν, ο Παύλος, ερχόμενος εδώ και μην ξέροντας πώς ήταν τα πράγματα στη μουσική, έκανε ένα πράγμα το οποίο τώρα, αν γινόταν, θα το θεωρούσαν υπερβολή και θα τον βρίζανε. Ναι. Έκανε κάθε εβδομάδα τουλάχιστον μία ώρα εκπομπή τραγούδια με μένα. Ναι. Με τα λιανοτράγουδα που τα είχαμε ήδη έτοιμα με τη λύρα και τα παίζαμε, με ένα δίσκο του Γλέζου. Είχαν γίνει εκλογές στο δημοψήφισμα, στα διαλύματα. Ναι. Εγώ μέχρι που έφτασα και του λέω, σε παρακαλώ, Παύλο, μην με βάζεις τόσο πολύ, γιατί θα γίνει σκάνδαλο. Εγώ δεν ξέρω κανέναν άλλο τραγουδιστή προς το παρόν εδώ. Λοιπόν, άρχισα να περπατάω στο δρόμο και να κάνω περιοδίες, πριν ακόμα κάνουμε το δίσκο με το Θάνο, γιατί το δίσκο με το Θάνο τον κάναμε 75. Ναι. Και να με ξέρουν, άλλοι ξέραν το όνομά μου, άλλοι λέγανε αυτοί με τα φουντωτά μαλλιά. Ναι. Γιατί τα είχα τότε, αλλά Άντζελα Ντέιβις ήταν. Ναι, 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 σας θυμάμαι. Όλοι οι επαναστάτες είχαν αυτά τα μαλλιά. Λοιπόν, και μετά, με το Θάνο, όπου κάνουμε τη δική μας επανάσταση στο τραγούδι πια, δηλαδή... Μια τριλογία, θα έλεγα, δίσκων, κάνουμε... έτσι. Όχι, έχω κάνει με το Θάνο 5 δίσκους στην αρχή πολιτούς. Μιλώ δηλαδή για πολιτικά, για τροπάρια, για φωνιάδες και για φουέντο βεχούνα. Ναι. Αυτά δεν είναι, ναι. 75-76, συνεχόμενα σχεδόν. Ναι, 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 και τα και είναι πραγματικά, ναι. Κάντε τη δική σας επανάσταση. Ναι, ναι, ναι. Και κάναμε μετά, πιο άλλο, τα τραγούδια της Λευτεριάς και... Ναι. Είναι 5 πολιτικά. Όπου εκεί ερμηνεύεται εκπληκτικά εκείνο το «Κι ήθελα ακόμη». Ναι. Και την καντάτα για τον Μακρόνους. Και κάνουμε το εξής, ενώ όλοι είχαν συνηθίσει στο πολιτικό τραγούδι εμβατήριο, εν δύο ναι. Τέταρτα πάμε γρήγορα, ας πούμε, εμείς άρχισαμε να τραγουδάμε πολιτικά τραγούδια, βάζοντας πνευστά, βάζοντας άλλη τελείως ενορχίστρωση, απαλά, την Κίνα, μια ναι. Μπαλάντα μελωδικότατη, του Χικμέτ, ροκ. Δεν μας δέχτηκαν αμέσως, αλλά δηλαδή θυμάμαι πηγαίναμε το δεκάνησε και είχαμε φάει και κάτι αυγά. Τόσο πολύ. Αυγά, που ξέρεις, τα αυγά και το οποίο βρωμάει μετά. Μας λυπηθήκαμε, μας πετάξαν πέτρα να μας σκοτώσουν. Ναι. Το αυγό έσκαγε, δεν χτύπαγε. Ανήκατε τότε και στην εξτρεμιστική αριστερά, θα ήμασταν έλεγα, στο ΕΚΕ, ναι. Ήμασταν στο ΕΚΕ. Δηλαδή μέσα από τη δικτατορία ήμασταν στο ΕΚΕ. Ναι. Ήμασταν, ναι, οι αριστεριστές. Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θέλουν παλικαριά κι οι δυγοί ολολερώνουν τα βρακιά. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και τι θα κάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά οι υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες. Δούλοι παχοί, τους έχω συγχαθεί. Κι οι δάσκαλοι της νεολαία δαρνάδες, κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες, κάθε σημαίας πλαισιών τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς που είναι στο μυαλό νοθροί. Μα υπακοή έχουν περισσεί, τους έχω βαρεθεί. Κι ο παρημιώδης μέσος ανθρωπάκος, κέρδος ποτέ μ' από παθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρκεί να έχει γεμάτο το τόρβα και επαναστάσει στα όνειρά του αναζητεί, τον έχω βαρεθεί. Κι οι πίτες με χέρι υγρό
Υμνούνε της πατρίδας στο χαμό. Κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στη χάγια. Με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί. Τους έχω συγχαθεί. Κοιπητές με χέρι γρό. Υμνούνε της πατρίδας στο χαμό. Κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στη χάκια. Με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σα χέρια γλιώδικα έχουν πουληθεί. Τους έχω συγχαθεί. Σα χέρια γλιώδικα έχουν πουληθεί. Τους έχω συγχαθεί. Λοιπόν, γίνεται και αυτή η σειρά των δίσκων με τον Θάο Μικρούτσικο. Και γήπεδα, γίνονται οι περιοδίες, γήπεδα, συναυλίες. Μέχρι το 1980 δηλαδή, και αρχές μπορώ να πω, ναι. Ήταν ένας σκοτωμός. Από εκεί και μετά κάνετε μια στροφή πάντως δισκογραφικά, έτσι. Από εκεί και μετά γίνεται μια στροφή από όλους. Ο καθένας δηλαδή έκανε κάποιες επιλογές. Είχε φτάσει στα όρια του πολιτικού τραγούδι καταρχήν. Ναι, εγώ ήθελα να συνεχίσω στο ίδιο στυλ. Εντάξει, καταλάβαινα ότι είχαν αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά με πάρα πολύ καλή μουσική και στίχο. Οι συνεργάτες μου, που εκείνο τον καιρό ήταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Θάνος, ναι. Γιατί από ένα σημείο και πέρα είχαμε και το Βασίλη μαζί μας στις συναυλίες, αποφάσισαν λίγο να αλοξοδρομήσουν. Λίγο. Ναι. Που ήταν όμως αυτό που τους διατήρησε. Εγώ δεν το ο Βασίλης έγινε πιο ροκ, θα λέγαμε. Ο Θάνος ο Μικρούτσικος έκανε ένα δίσκο, λίγο έκπτωση θα το πω. Με συγχωρείς, ο Βασίλης, το ξέρει και ο εκείνος. Με το γάτο, ξέρεις, με κάτι τέτοια πράγματα. Ναι. Ο Θάνος έκανε το «Η αγάπη είναι ζάλι». Α, μιλάτε για λίγο αργότερα. Ναι, αργότερα. Ναι. Γιατί μέχρι το 82-83, κάναμε εδώ και το Μπρέχτ και Χίτλερ με το Θάνο, το 82-83 χειμώνα. Λοιπόν, εγώ όμως ήμουνα εκεί, με το κεφάλι γάτο και τις παροπίδες. Και μου βρίσκεται ο Σταυριανός. Ναι. Που μου αρέσει. Μου δίνει την έρημη πόλη. Και θέλω εκεί να την πω. Τη θεωρώ πολύ καλύτερη από αυτά που κάνανε οι φίλοι μου. Ήμουν πολύ στενοχωρημένη. Μετά, ναι. Βέβαια, εντάξει, όλα τα πράγματα πήγανε. Ο καθένας πάλι βρήκε τον δρόμο του. Είναι γεγονός ότι σε όλη την πολύχρονη πορεία τους, τόσο ο Βασίλης ο Παπακωνσταντίνος και ο Θάνος ο Μικρούτσικος, κουβαλάνε και ο ένας και ο άλλος αυτά τα δύο στοιχεία που είπατε, χωρίς ποτέ να πάβουν να δείχνουν την αξία, την αξιοσύνη συνολικότερα της τέχνης τους, ο ένας στην ερμηνευτική του επικοινωνία με τον κόσμο, ο άλλος στη μουσική. Και του Θάνου του αρέσουν δηλαδή τα ζεϊμπέκικα ή τα λαϊκά. Ναι. Και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου του αρέσουν αυτά έτσι τα λίγο στυλ γάτου, που όμως ναι. επικοινωνούν πολύ εύκολα με την νεολαία, ναι. ας πούμε, και με την πιτσιρικάδα. Είναι στοιχεία τους, λέμε. Ναι, δεν, το έκαναν, ναι. δεν το έκαναν επί τούτου. Ναι, είναι στοιχεία ναι. που τα κουβαλούν. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, καμιά φορά ο άλλος τον απελευθερώνεται και λέει ότι τώρα δεν είναι ανάγκη να κάνω αυτό. Ναι. Μπορεί να. Ναι. Εγώ δεν μπόρεσα να, να απελευθερωθώ από το. Μένετε το σε ένα πιο σοφιστικέ ναι. κουλτούρε στυλ με το Σταυριανό τότε και την έρημη πόλη, δίσκος εκπληκτικός. Ήμουν πια, είχα μπει τελείως μέσα σε αυτό που λένε τη βαριά κουλτούρα. Εγώ δεν μπορούσα, δηλαδή διάβαζα, ήμουν πολύ... Έφταιγα εγώ, εκείνη με βάλανε, από μικρή. Λοιπόν, και μετά βρήκα το Σταυριανό, έκανα την έρημη πόλη και γνωρίζω φυσικά το 84 το Χατζηδάκι, που λέω, αυτό ήταν. Ναι. Διχαράματα, μια πόλη δίχως φώτα κι οι δρόμοι να είναι σκοτεινοί όπως το μαύρο το πανί. Στην πόλη αυτή να μη σταθείς, να μη χτυπήσεις πόρτα. Στον ορίζοντα καπνίζουν καλοκαιρινές φωτιές. Είναι εκείνοι που γυρίζουν από μαύρες ξενιθιές. Μες στη θάλασσα ανάβουν τις φωτιές οι ναυαγοί.
ήδη χαράματα, τον ήλιο να έχει σβήσει και να περνάνε τα πουλιά δίχως να βγάζουν μιλιά. Η πόλη αυτή κοιμήθηκε και πια δεν θα ξυπνήσει. Στον οριζόντα καπνίζουν καλοκαιρινές φωτιές. Είναι εκείνοι που γυρίζουν από μαύρες ξενιτιές. Μες στη θάλασσα ανάβουν τις φωτιές οι ναυαγοί. Είναι εκείνοι που γυρίζουν από τον ουρανό στη γη. Το 91 κάνουμε το Μίκη το πνευματικό εμβατήριο σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε έρθει και εδώ, κάναμε δύο συναυλίες στο Παλέντε Σπορ. Τις γράψατε κιόλας εσείς. Και... ως ετρία. Ναι. Και από τότε εγώ άρχισα να ψάχνομαι. Ο Μίκης ανακατεύτηκε με τα Υπουργεία, άνευγα από το φυλακείο. Από τότε και μετά υπάρχει πραγματικά μια εποχή που θα λέγαμε χαρακτηρίζεται από αποχή. Αποχή. Ψαχνόμουν. Από το 92 περίπου μέχρι το 2002, είναι μια δεκαετία, θα έλεγα, σε έναν βαθμό και η θελημένης. Ναι, έτσι, θα σου πω τι έγινε. Έγινε, στην αρχή με έπιασε αυτό που λέμε ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω. Mm. Αργά, δεν πειράζει. Καλή αργά παρά ποτέ. Μετά έμενε, ήταν ο γιος μου ο οποίος ξαφνικά γίνεται 12 χρονών και μπαίνει στο γυμνάσιο. Είμαι μόνη μου. Ο πατέρας του έχει αρχίσει και ασχολείται με την τηλεόραση και ενώ κάθε μέρα ήταν μαζί του την προηγούμενη δεκαετία, ερχότανε και θα μπορούσα εγώ να δουλεύω. Πέφτει στην τηλεόραση ο Αντρέας και ραδιόφωνο και εγώ λέω πάει, εδώ πρέπει να μείνω γιατί έβλεπα διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα. Κανένας γονιός το πρώτο του παιδί. Και αποφασίζετε πια το ρόλο της μητέρας, έτσι. Και αποφασίζω το ρόλο της μητέρας, αποφασίζω να τραγουδάω σε συναυλίες τα καλοκαίρια. Το οποίο οφείλω να σου ομολογήσω ότι κάποια στιγμή μου έγινε και βόλεμα. Ναι. Και εκεί άρχισα να τρελαίνομαι και είπα ότι τότε τελειώσει ο Στέριος στο Λύκειο, εγώ αρχίζω να τραγουδάω. Ναι. Πραγματικά το 98 κάνουμε με τη Μαργαρίτα την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Κάνουμε μία εβδομάδα στην Εξονή, στο Θέατρο Εξονή της Λιφάδας. Αρχίζω εγώ συμμετέχω με μεγάλη... Ναι. Όρεξη, είχε τελειώσει το παιδί το σχολείο. Παθαίνω μία ιστορία υγείας. Ναι. Και μου κόβει τα φτερά. Παλεύοντας μετά, συνεχίζοντας πάλι με τις καλοκαιρινές συναυλίες, είχα αποφασίσει ότι τώρα, κόβοντας και το τσιγάρο ένα χρόνο πριν, ναι, αρχίζουμε. Έκοψα το τσιγάρο για να μην έχω μια μεγαλύτερη επιβάρυνση, γιατί περνάνε τα χρόνια. Και κάνουμε, μου κάνουν δώρο στις 11 Απριλίου πέρσι, που κατά γενέθλιά μου, το τζες στη Νέα Υόρκη, ο Παρασκευάς ο Καραζούλος με το Θοδωρή τον εικονό μου. Και μου λένε θα κάνουμε ένας δίσκος που είναι διαμαντάκι, διαμάντι. Λέω ναι, θα κάνουμε δίσκο, αλλά θα κάνω και εμφανίσεις και θα πηγαίνω και στις μουσικές σκηνές. Και δεν με νοιάζει αν πίνουν ποτό. Έτσι θέλω. Εγώ είχα μάθει πάντα να είμαι κοντά στον κόσμο. Μου λείψε. Θα τραγουδάω τα τραγούδια που μου αρέσουν. Όχι ότι δεν μου αρέσαν τα τραγούδια των συνθετών που τραγουδούσα, αλλά τραγουδούσαν και άλλοι τραγουδιστές. Καμιά φορά. Ναι. Εντάξει. Ένα καινούριο ξεκίνημα δηλαδή. Ναι, έτσι το βλέπω. Αυτός ο καιρός είναι ένα καινούριο ξεκίνημα. Ναι. Και είμαι και γεμάτη για το καλοκαίρι και για το χρόνο το χειμώνα. Δηλαδή. Είμαι γεμάτη, θα κάνω και δίσκο επόμενο. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Χέρσα λιβάδια, τηλεοφόροι που περνάς. Οι ουρανοξύστες, ανεμόμυλοι που τρίζουν. Τις πανοπλίες των εχθρών σου μη κοιτάς. Μόνο το φόβο τους στα μάτια που γυαλίζουν.
στέρνει ο άνεμος ευχές από μακριά. Σκιές οι δρόμοι σου κυκλώνουνε την πόλη. Μια λιμουζίνα τα λόγω σου προσπερνά. Αξίζει ο δρόμος ως εδώ κι ας λείπουν όλοι. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή. Σφυρίζει ο άνεμος ακόμα αυτές τις στόχες. Τις τραγουδάνε μες στις πόλεις Δον Κιχώτες. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή. Χέρσα λιβάδια, λεωφόροι που περνάς κι ουρανοξύστες, ανεμόμυλοι που τρίζουν τις πανοπλίες των εχθρών σου μη κοιτάς. Μόνο το φόβο τους που γυαλίζουν. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή. Σφυρίζει ο άνεμος ακόμα αυτές τις νότες. Τις τραγουδάνε μες στις πόλεις Δον Κιχώτες. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή. Λοιπόν, οι Δον Κιχώτες. Ένας δίσκος ο οποίος έχει μια πάρα πολύ καλή συνολική επιμέλεια. Καταρχήν έχει πολύ όμορφα τραγούδια. Κάτι που λείπει από την εποχή μας. Έχει τραγούδια με μελωδία, με άποψη, με λυρισμό. Με στίχο του Παρασκευά του Καρασούλου εξαιρετικό, αλλά και με έναν Θοδωρή Οικονόμου συνθέτη που ομολογώ ότι δεν τον ήξερα. Πώς να τον ξέρεις, έπαιζε μόνο πιάνο. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το δίσκο, Μαρία, γιατί είναι μια πολύ όμορφη στιγμή στο ελληνικό τραγούδι. Και για την προσωπική σου καριέρα επίσης, γιατί εδώ μάλλον θα σε περίμεναν από πολλές γωνιές να δουν τι θα κάνει η Δημητριάδη. Αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή, ο Θοδωρής έχει ένα λυρισμό ακόμα και στο παίξιμό του. Εμένα μου είχε παίξει κομμάτια του. Χωρίς στίχους. Και τον πίεζα. Γνωρίστηκε με τον Παρασκευά από την άλλη μεριά, γιατί συνεργαζόταν και με τον Μάριο το Φραγκούλη και συνεχίζει να συνεργάζεται όπως και με εμένα. Τον μοιραζόμασταν με τον Μάριο, τον Θοδωρή, και τον γνωρίζει τον Παρασκευά. Και του λέω: κάνε. Ο Παρασκευάς αυτό αποφασίζει ο Θοδωρής να μπει στο. Γιατί το ρισκάρισε. Δηλαδή και εκείνος φοβότανε. Είναι 27 χρονών. Και μου φέρνει το δώρο που σου λέω το τραγούδι. Αυτό είναι επίσης έκπληξη για ένας τόσο νεαρός να γράφει τόσο όρημα. Ναι. Μα είχε πάει και στην Αγγλία, είχε το London Music Hall. Δεν ξέρω πώς λέγεται το σχολείο αυτό, δεν το θυμάμαι. London School of Music, κάπως. Με υποτροφίες. Λοιπόν, και κάνουμε αυτή τη δουλειά, την κάνουμε. Τη φτιάχνουμε έτσι συναισθηματικά, δουλεύοντας σχεδόν και οι τρεις. Δηλαδή ο στίχος, ήμασταν μπροστά όταν γράφονταν οι μουσικοί. Κάναμε μια ομαδική δουλειά, δεν ξέρω, δεν μου έχει ξανατύχει αυτό. Γιατί όταν κάναμε με τον Καρασούλο το μαγικό κλειδί με τον Κορκολί, είχα ήδη εγώ τους στίχους του Παρασκευά που μου τους είχε δώσει. Δεν μπορούσα να τους διοχετεύσω κανένα δύο χρόνια πουθενά, τι να τους κάνω. Και όταν βρήκα τον Κορκολί που έκανε ενορχίστρωση σε ένα δίσκο της αδερφής μου, της Αφροδίτης Μάνου, λέω: έλα εδώ εσύ, γράψε μου αυτά τα τραγούδια. Και τους φέρνω σε επαφή και κάνει και ο Κορκολί στο πρώτο δίσκο και ο Παρασκευάς στην πρώτη του εμφάνιση. Αλλά δεν έγινε αυτό που σου λέω, να γράφει το στίχος. Να του παίρνει ο Θοδωρής, να με παίρνει στις 4 ώρα το πρωί, να μου λέει πώς τον έγραψα, να παίρνει. Έτσι τέτοια γινόντουσαν. Και ήθελα να κάνω μία λυρική δουλειά, γιατί φοβήθηκα αυτό που με περιμένανε.
ξέρεις, καμιά φορά σκολάνε κάτι ετικέτες οι οποίες στην αρχή είναι καλές. Μα και εγώ πριν ακούσω το δίσκο, τώρα συγγνώμη σε διακόπτω. Αναρωτιόμουν πώς θα μπορούσε να ξαναβγεί η Δημητριάδη, διότι στο λαϊκό, στο pop, δεν. Στο πολιτικό δεν υπάρχει πια. Δηλαδή η επιλογή ήταν σοφή. Ναι, αλλά ναι, ναι, δεν μπορούσαμε να την ξέρουμε από πριν, πριν ακούσουμε το δίσκο. Θα ήταν αυτή η επιλογή. Έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, λέω ότι θα περιμένουν τώρα στάρματα, στάρματα κατευθείαν. Δηλαδή δεν μπορούμε να γράψουμε τώρα πάρτε τα όπλα και η δύναμη δεν βγαίνει από τα στόματα, αλλά βγαίνει από τα στόμια. Τα τραγούδια που ακούμε στη σημερινή εκπομπή και ότι είσαι στη Νέα Υόρκη, ναι, και η προσευχή της Βάρκας είναι βαθύτατα πολιτικά. Φυσικά. Η προσευχή της Βάρκας γράφτηκε όταν είδαμε μία. Μα δείχνει ο Παρασκευάς μία είδηση που λέει ανοιχτά τη Μυκόνου. Ήταν, έπαιζε και το Μύκονος, γιατί είχαν γίνει, ναι, και άλλα αναβάγια με ελευθερομετανάστες. Αλλά εκεί πια είναι η τρέλα, αλλά έτσι, λέει, δίπλα στο κοσμοπολίτικο. Αλλά μέτρα ανοιχτά της Μυκόνου βυθίστηκε άθανδρο. Σαπιοκάραβο. Ναι. Έτσι έγραφε η είδηση στα μεγάλα γράμματα. Και μετά είχε έτσι ένα μικρό στυλάκι. Αυτό τον έκανε τον Παρασκευά να γράψει αυτή την... Το πολύ αυτό το στίχο, την προσευχή της Βάρκας, που δεν είναι προσευχή στην ουσία, είναι μία... δεν είναι παράπονο, είναι λίγο οργή στο Θεό που λέει, ναι, «Ανήσουν Κύριε», δηλαδή κοιμόσουνα. Γιατί κοιμόσουνα σε εμάς. Ανήσουν Κύριε πιο κοντά, ίσως ζωή, η ζωή μου. Αν ήσουν Κύριε πιο κοντά, θα ακούγες τη φωνή μου. Όμως παντού είναι σκοτεινά, ξένη ζωή, η ζωή μου. Αν ήσουν Κύριε πιο κοντά, θα ακούγες φωνή μου, τη φωνή μου, τη φωνή. Ωστόσο όμως αυτός ο λυρισμός είναι ως στοιχείο επιστροφής όχι μόνο στο δίσκο, αλλά και στις εμφανίσεις.
Δηλαδή, πριν από λίγο καιρό ήσασταν εδώ Θεσσαλονίκη με ένα πολύ λιτό σχήμα, με τον εξαίρετο Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Ναι, 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 ναι. Και με τον Παντελή το Θεοχαρίδη επίσης. Πολύ σπουδαίο τραγουδιστή αυτό. Πρέπει να τον προσέξετε και να τον προσέξουν και άλλοι. Να τον προσέξουμε όλοι, θα έλεγα, για να του δώσουν. Όλοι. Να ανέβει ακόμη περισσότερο. Δυνατότητες, μία χρειά που την έχει μόνος του. Ναι, φωνή μοναδική, ναι. Πραγματικά. Κάνετε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι, κάνατε στη Βάρδια ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν, μας άφησε όλους κατενθουσιασμένους. Ένα συνδυασμός λυρισμού, νοσταλγίας, του σήμερα, έτσι, το μ' αρέσει να μην λέω πολλά, τραγούδια από τα υπόγεια ρεύματα. Ένα συνδυασμός που δείχνει και φρεσκάδα και ωριμότητα μαζί. Θέλω να σου πω τώρα που είπες για το καινούριο ότι στην... Στις ροές που κάναμε πριν από το Πάσχα κάποιες εμφανίσεις, πάλι με τον Μανώλη αλλά και τον Θοδωρή τον Οικονόμου, ναι. Και με χορογραφίες με τη Σοφία της Πυράδου. Θοδωρής Οικονόμου παίζει πιάνο, έτσι. Ναι, και ο συνθέτης μας. Ναι. Λοιπόν, κάναμε, είχαμε και άλλα τραγούδια. Είχαμε τραγούδια από τις Τρύπες. Είχαμε τραγούδια από τους Τερμίτες. Ναι. Είχαμε αυτό από τα υπόγεια ρεύματα. Είχαμε τον Big Slax. Δηλαδή, ρεπερτόριο, ναι. Είχα τέτοια, γιατί αυτά τα τραγούδια εγώ τα μάζευα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, ειδικά με τις Τρύπες, παρόλο που τις είχαν πολύ κακολογήσει, επειδή στις συναυλίες τους μαζευόντουσαν κάτι τεντεαροί με τα δερμάτινα και τα πέτσινα, γράφανε τόσο αληθινά πράγματα εγώ που μεγάλωνα ένα γιο, που τσακ με τσιμπάγανε κάθε τραγούδι τους που άκουγα. Το έχω άχτη, δηλαδή έχω άχτη και να δουλέψω και μαζί του. Η Αμνησία πιστεύω ότι είναι ένα, έτσι που το θυμήθηκα τώρα δηλαδή, ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ροκ τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ στην Ελλάδα. Ναι. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά, λέω πολλά. Μ' αρέσει να πετάω ψηλά, πετάω ψηλά. Θέλω τα τραγούδια με τη σκιά μου να πετώ, να πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει παγωνιά, σαν ολό, ολό γιο μου, φεγγάρι στη σκηνή σου. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά, λέω πολλά. Μ' αρέσει να πετάω ψηλά, πετάω ψηλά στα τέλειωτα τραγούδια. Αστερά φτερά στα χέρια να στα αφήσω. Καρδιά μου πάψε να με βρεις, να με βρεις. Ψάχνω στους δρόμους τη σιωπή. Μοναχός και κρύβω τη μορφή μου. Στους δρόμους.
μου κάνει εντύπωση το μετά από τόσο καιρό πραγματικά πόσο φρέσκια βγαίνει η φωνή σας. Δηλαδή, αυτό είναι θέμα ενός ταλέντου, είναι θέμα το ότι ξεκουράστηκε η φωνή, είναι θέμα τεχνικής. Πώς γίνεται αυτό? Δεν είναι νομίζω ότι ξεκουράστηκε η φωνή, γιατί εγώ τα καλοκαίρια τα... που έκανα συναυλίες ακόμα και με τον Ανδριόπουλο με συνθέτα, εγώ έκανα μόνη μου, 2 ώρες. Το δηλαδή... τους έχω βαρεθεί, δηλαδή, είναι ναι. Όπως το λέγατε, απλώς πιο όριμο. Δηλαδή. Ναι. Και το πρωινό το ίδιο. Θα μην σου πω ότι είναι καλύτερα. Ναι, λοιπόν, καλύτερες ερμηνείες. Νομίζω ότι είμαι από τους ανθρώπους που τους έχει δοθεί λίγο παραπανήσιο από τη φύση και από το Θεό, ας πούμε, το Βασίλη τον Παπακωνσταντίνο. Ναι. Δηλαδή, είμαι από τους ανθρύπους που έχουν πρώτη ύλη, η οποία δεν είναι δικιά μου, μου δόθηκε. Την οποία όμως εγώ την περιποιήθηκα. Ναι. Ποτέ δεν την κούρασα. Με το που γύρισα στην Ελλάδα, πήγαινα σε δασκάλα, έχω ακόμα δασκάλα, την Παπαλεξοπούλου. Ναι. Για να μάθω να τραγουδάω χωρίς να την κουράζω, χωρίς να βραχνιάζω. Είναι το μόνο πράγμα στη ζωή μου, εκτός από το παιδί μου, που έχω προσέξει σαν τα μάτια μου. Αυτό μου αρέσει πολύ που λέτε και είναι καλό να το ακούνε και οι νεαρές τραγουδίστριες. Αυτό είναι τραγουδιστές. Πάρα πολύ καλό. Το ναι. έχω ακούσει μέχρι στιγμής και από την Ελευθερία, την Αρβανιτάκη. Η Ελευθερία έχει την ίδια σκάλα. Ναι. Μαζί την ιδιαίτερη, την Παπαλεξοπούλου. Λοιπόν, ορίστε, δύο μεγάλες τραγουδίστριες. Πολύ αργότερα, βέβαια. Δύο μεγάλες τραγουδίστριες έχουν δασκάλα ακόμη. Έτσι. Αλλά μιλάμε ότι αυτή η δασκάλα έχει βγάλει το Ελευθερία το Βοιατζή, τη Ρένη την Πιτακή, την. Αχ, τη Σόνια τη Θεοδωρίδου. Έχει βγάλει πολύ κόσμο. Μάλιστα. Να αλλάξουμε θέμα. Ναι, βεβαίως. Να έρθουμε λίγο στην προσωπική σας ζωή. Όπως, με ποια έννοια το λέω αυτό. Όπως οι επιλογές σας στο τραγούδι πέρασαν από 40 κύματα, θα έλεγα όμως ότι στην πολιτική και στην προσωπική σας στάση επίσης ακολουθήσατε έτσι κάποιες εξτρεμιστικές, ανατρεπτικές θα έλεγα επιλογές. Δηλαδή και, αλλά και σύνδεση και με τη Νέα Δημοκρατία μια εποχή. Δεν συνδέθηκα με τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο υπόθηκε αυτό. Υπόθηκε επειδή δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έκανε το εξής. Έκανε μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και σχέση με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, πολύ χρονή και φυσικά. Που έχει αφήσει και, χρόνια ήμασταν. Έχει και αφήσει γιο 21, και το γιο, μισό. Αλλά ναι. και η ζωή και της μοναχικής γυναίκας από ένα ναι, σημείο ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι όχι, με τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια παρεξήγηση. Όλοι σε εκτιμώ, όλοι είναι αυτή τη στιγμή, δεν είμαι. Το λέω με την έννοια των άκρων. Η πολιτική μου θέση είναι το... Μπορώ να σου πω χειρότερη από όλες τις φορές από εξτρεμιστική άποψη. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Με τη Νέα Δημοκρατία έκαναν μια συναυλία, έτυχε την προεκλογική περίοδο να σκοτώσουν τον Παύλο τον Παπαγιάννη. Ναι. Που για μένα ο Παύλος ήταν το στήριγμά μου στο εξωτερικό. Το στήριγμά μου. Και αυτό ήταν μεγάλο πλήγμα για όλο το τον κόσμο. Το ξέρανε και η οικογένεια Μητσοτάκη. Δηλαδή, με πήραν τηλέφωνο. Πήγα και έκανα μία εκπομπή με τον Παναγιωτόπουλο και το Βούλγαρη το συγχωρεμένο στο Sky. Κάνα μία εκπομπή για τον Παύλο που εγώ δεν μπορούσα πρωινή εκείνη την ώρα να την αντέξω. Και κάνουν τη συναυλία την προεκλογική αφιέρωμα στον Παπαγιάννη. Ναι. Στα Matrix, πώς τα λένε αυτά του γηπέδου, ήταν η φωτογραφία του. Και πήγα. Ναι. Πήγα και τραγούδησα. Μάλιστα. Όχι, το καταλαβαίνω. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι. Και νομίζω ανέφερα πριν και θα το επαναλάβω. Και εκτιμώ φυσικά ότι ο χαμός του Μπακογιάννη στήχησε συνολικότερα και στο πολιτικό τοπίο σε όλη την Ελλάδα και αυτό το γνωρίζουν και το αποδέχονται σήμερα όλοι. Ήταν φίλο μου πολύ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Η ζωή της μόνης γυναίκας που μεγαλώνει το παιδί μόνη της. Η ζωή της μόνης γυναίκας. Σε σχέση γυναίκας με έναν σύζυγο πρώην, ο οποίος γίνεται ένας τηλεστάρ. Τηλεστάρ ο πρώτος. Πίστευτες. Ο πρώτος. Εξελίξεις. Ο Ανδρέας ο πρώτος. Λοιπόν, για τον Ανδρέα το Μικρούτσικο λέμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, μου την έδινε κάθε τόσο. Πήγα, ας πούμε, πηγαίνω, ερχόμουν όταν έγινε το εμπάργο στη Σερβία. Ναι. Εγώ πηγαίνω, ερχόμουν Βελιγράδι. Έκανα συναυλίες μόνη μου. Έκανα δίσκους εκεί. Ναι. Ναι, με. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Σάβα Σέντερ του κυβερνήσεως Μιλόσεβιτς. Ναι. Ήμουν εκεί το ίδιο βράδυ, το βράδυ που είχαν εδώ στο πρώτο τελεσίγραφο ότι θα βομβαρδίσω το Βελιγράδι άμα δεν θα σταματήσουν τα επεισόδια στο Σεράγιο και τα λοιπά. Ναι, α, όχι, στο όχι. Σεράγιο, μιλάτε για πολλά. Μιλάω 93-94. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά και με συγκίνησε ότι ενώ εγώ ήμουν μαζί με κάποιους ανθρώπους που είχαν σχέση, δηλαδή με τον Υπουργό Πολιτισμού, κάποιους τέτοιοι ήταν φίλοι μου, οι δήμαρχοι ναι. Πολύ καλά, δύο αυτοί. Είχαμε μάθει από πιο νωρίς ότι οι Αμερικανοί πήραν πίσω το τελεσίγραφο. Εμείς το μάθαμε μάλλον από. Ξέρανε περισσότερα. Ο κόσμος όμως είχε βγει από τις 10 η ώρα το βράδυ και περίμενα να γίνει μεσάνυχτα. Χόρευε, τραγούδαγε σε όλο το Βελιγράδι και έριχνε πυροτεχνήματα. Αυτό ήτανε να βρίσκεσαι δηλαδή μετά από τόσα χρόνια που. Μετά την μεταπολίτευση, πώς ήταν, πώς γινόταν. Ναι. Και να βρίσκεσαι σε μια παρόμοια κατάσταση το 1994. Ναι. Ήταν τρομακτικό. Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε να δω αυτό το πράγμα. Στο καφενείο γελάς, ως αντιπάγος, μιλά τα νούμερα φτηνά. Δραχμή τα ακροβατικά, οι αλυσίδες δωρεάν, το πίδημα θανάτου δύο δραχμές. Το πίδημα θανάτου δύο δραχμές χωρίς κοινά. Πέραστε κόσμε, βρήκανε στην Αφρική. Καπνίζει, πίνει και πονά, τρελέρε για μουσική. Χορεύει με τα μάτια δύο δραχμές. Χορεύει με τα μάτια δύο δραχμές, ποιος θα την πει. Μα σε τη λύνη και κεριά την κόλωφο παίζουν στα παιδιά με φούστα νέλες δανεικές και δάκρυ πληρωμένο διάβολα και δάκρυ πληρωμένο διάβολα και τρεις δραχμές. Περάστε κόσμε. Τι σου λέει η κατάσταση στο ελληνικό τραγούδι συνολικά σήμερα? Επειδή ήμουν ακροατής από το 92. Ναι. Θέλω πιστεύω, τα αισιόδοξα του ναι, πράγματα. Όλη η νέα μουσική σκηνή που υπάρχει, από τους τραγουδοποιούς, Τσακνής, Μαχαιρίτσας, Μάλαμας, ο Ιωαννίδης, ο Ζούδιαρης, ο Τερμίτες, ναι. Όλα αυτά τα πράγματα, έχουν γράψει πράγματα που είναι διαμαντάκια. Και διαμάντια ναι. Μεγάλα. Τα συγκροτήματα επίσης. Αυτά τα ροκ, τα παραπεταμένα που τα λένε τα έξαλα και τα λοιπά όλα.
Τρύπες κλείς λοιπόν, είναι αυτή. Ναι, εγώ σε αυτούς βρίσκω και πολιτικό τραγούδι μέσα. Ναι. Το μου λέει ο άλλος, ας πούμε, μιλάει για τα ναρκωτικά. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που έχουν οι νέοι σήμερα. Πολύ μεγάλο. Να προλάβουν, να μάθουν, να δουν τι γίνεται με τη δημοκρατία, με το ένα, με το άλλο, που είχαμε μίλησει. Εδώ πεθαίνουν, εδώ δεν βρίσκουν δουλειά, εδώ δεν έχουν χρήματα. Λοιπόν, νομίζω ότι η νέα σκηνή είναι καταπληκτική. Ο Κραουνάκης, η αδελφή μου, ο Παπάζογλου. Δηλαδή, ποιο να πω. Ναι. Δεν έχουν γράψει τραγούδια. Είναι και νέοι συνθέτες. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι ότι υπάρχει πληθώρα. Ο Καλατζόπουλος, η Λεμπούτσικα. Ο κόσμος ακούει συνέχεια πληροφορίες. Πιστεύω ότι κάπου πρέπει να μαζευτούν όλοι αυτοί. Γιατί έτσι με το Θοδωράκη και το Χατζηδάκη τότε δεν είχαν από την άλλη πλευρά του κόσμου τα πράγματα. Πάνε, λοιπόν, ναι. Μαζεύτηκαν. Δεν είχαν βέβαια και την πληροφόρηση και τα φώτα και τα διαμάντια και όλα αυτά τα στραφτερά τότε. Αλλά μαζεύτηκαν. Πρέπει να μαζευτούν. Πρέπει, εγώ είμαι κατά του, δεν λέω καλό τραγούδι, λέω, εγώ είμαι στις δύο όχθες. Δεν μπορώ εγώ να συγκινηθώ με μια ωραία λαϊκή μελωδία όταν λέει αηδίες. Ναι. Τελείωσε. Ούτε μπορώ εγώ να συμφιλειωθώ με τα μαγαζιά, με τα στράκια, τις λέιζερ και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι καταρχήν, δεν μπορεί ο Έλληνας. Ο Έλληνας θέλει άλλο πράγμα πίστας, να κάνει. Ναι. Λοιπόν, ο Έλληνας θέλει ακόμα και να κλάψει και να χορέψει. Δεν θέλει να βλέπει τέτοια αυτά. Είναι... Μόνο εδώ και στην Τουρκία γίνονται. Έχουμε στρεβλώσει τον τρόπο. Και στην Ελλάδα, σε μερικά, κάτι αραβικά. Θέλει να τα εκφράσει αυτά που λέτε, αλλά τους έχουμε χαλάσει. Στο Λίβανο. Είμαστε εκεί. Σε αυτά του είδους τους χώρους είμαστε εκεί. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει άλλη όχθη. Ναι, υπάρχει. Ναι. Κατηγορηματικά. Η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Και πρέπει. Καλά, φέτος σκίσανε. Τα άλλα μαγαζιά, ο ένας αρρώστανε, γινόταν καλά, ο άλλος έπεφτε στο κρεβάτι. Δηλαδή δουλεύανε. Υπήρξε, ναι. Πανουλεθρία έγινε σε αυτά τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, δηλαδή φέτος. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας να σε ευχαριστήσω. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Είχαμε γνωριστεί μία φορά παλιά, όταν συντρόφευε στην Μπουμπού. Ναι. Την Αφροδίτη Μάνου σε μία συναυλία της. Πάντα. Τη συντροφεύω. Να τη στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Βεβαίως. Φυσικά και την αγάπη μας από την εκπομπή. Αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη σε γνώρισα περισσότερο και είναι χαρά μου και τιμή μου. Και εύχομαι αυτή η επάνωδό σου, αυτή η τόσο αισιόδοξη και φρέσκια επάνωδος, να είναι χαρά για όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή και θα προσπαθήσω. Θα κάνω τα πάντα. Ευχαριστώ. Πιο όμορφο απ' όλα, δες το.